Πιστεύω ότι την ερχόμενη Κυριακή 20 Δεκεμβρίου όλα θα πάνε καλά. Η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει τον νέο της Πρόεδρο το αργότερο μέχρι την 10η Ιανουαρίου, που είναι και η συμπεφωνημένη ημερομηνία εκλογής δευτέρου γύρου, εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Δύο λόγια τώρα για την επικαιρότητα. Ζούμε τις πιο απίστευτες πολιτικά στιγμές που μπορούσε κανένας να φανταστεί. Κυβέρνηση των κυρίων Τσίπρα και Καμένου, δύο πολιτικών που έκαναν καριέρα υβρίζοντας τα ξένα φαντς και τους γήπες του διεθνούς κεφαλαίου, αποφάσισαν να παρουσιάσουν ως επιτυχία ότι παραδίδουν στα ξένα hedge funds τα επιχειρηματικά δάνεια. Σημειωτέων ότι τα επιχειρηματικά δάνεια είναι αυτά που κυρίως ζητούσαν από την αρχή τα ξένα hedge funds, διότι αυτά σημαίνει θα μπορέσουν να αγοράσουν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων. Παραλαμβάνω ότι αυτό το κάνει μια κυβέρνηση που αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι διαφήμιζαν την αντίθεσή τους στους γήπες του κεφαλαίου. Και αυτό συμβαίνει σε έναν αγροτικό κόσμο που αγωνιά, γιατί μέσα στις πρώτες μέρες του 2016 έρχεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αφορά τους αγρότες, τα αγροτικά εισοδήματα, με τεράστια αύξηση φορολογίας τους, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για το αν πραγματικά θα μπορέσει να επιβιώσει η πρωτογενής παραγωγή στην πατρίδα μας. Και παραλαμβάνω, αυτά κάνει μια κυβέρνηση που ο αγροτικός κόσμος την στήριξε τόσο στις εκλογές της 25 Ιανουαρίου, όσο και στο δημοψήφισμα του Ιουλίου, όσο και στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου. Δεν υιοθετώ σε καμία περίπτωση και δεν επικροτώ τα φαινόμενα που είδαμε προθέσει εδώ στον Εύρο εναντίον του κ. Γουρίδη. Είμαι πολύ κατά της βίας, τους καθαρίζω. Αλλά αντιλαμβάνομαι την οργή των ανθρώπων να κάπως τους κοροϊδεύει συστηματικά. Το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο τα επεισόδια, το ξεκαθαρίζω, είναι η παραμικρή σκιά. Δεν θέλω καθόλου να υπάρχει η έννοια της βίας μέσα στην πολιτική μας σκηνή. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Μας τα έκαναν οι του ΣΥΡΙΖΑ αυτά επί πολλά χρόνια και τα έστειλαν ως προβοκάτσιες επί πολλά χρόνια για να καπηλευθούν τη δίκαιη οργή των ανθρώπων. Εμείς δεν θα κάνουμε το ίδιο. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να αναλογιστεί ο κ. Γουρίδης και η κυβέρνηση τι θα πει σε αυτόν τον αγροτικό κόσμο που του έχει πει τόσα ψέματα. Η αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής που ακολούθησε ο κ. Τσίπρας άμα τη εκλογή του με την περίφημη κυρία Χρυστοδηλοπούλου, που άνοιξε τα σύνορα, που πυροδότησε αυτή την κρίση και που τώρα έχουμε επεισόδια ακόμα και στην Αθήνα, στα διάφορους χώρους υποδοχής των λαθρομεταναστών. Τονίζω ότι αυτοί είναι λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες, τα οποία και τους είδα, οι πρόσφυγες έχουν πάρει χαρτί και φεύγουν. Για ποιο λόγο αυτοί άνοιξαν ξαφνικά πάλι να έρθουν στην Ελλάδα, ενώ τελευταία δύο μισή χρόνια είχε ανακοπεί όλη αυτή η ροή των ανθρώπων? Γιατί ο κ. Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα. Και σε αυτό το τομέα η κυβέρνηση έχει βαριές ευθύνες. Μόνο αυτή η κυβέρνηση θα πολεμήσουμε σκληρά. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει, μπορεί και είναι αναπόφευκτο να γίνει η μόνη εναλλακτική σοβαρή πολιτική πρόταση. Νέα Δημοκρατία, κατά τη δική μου γνώμη, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και είμαι βέβαιος ότι και οι τρεις άλλες συνυποψήφοι μου, και ο κύριος Μεϊμαράκης, και ο κύριος Μητσοτάκης, και ο κύριος Τζιτζικώστας, θα ξεκαθαρίσουν χωρίς αστερίσκους μέχρι την άλλη Κυριακή τι σκοπεύουν να κάνουν σε αυτό το μείζον θέμα. Αισθάνομαι πολύ δυστυχισμένος που η πατρίδα μου, ενώ ήταν 60 μέρες για να βγει από το μνημόνιο και βρεθεί στις αγορές, βρίσκεται σήμερα στη δεινότερη θέση της πενταετίας. Ότι οι θυσίες 5 ετών έχουν πεταχθεί στα σκουπίδια και ότι μπροστά μας το 2016 έχουμε εντελώς αβέβαιο μέλλον. Για μένα η μόνη διέξοδο για τη χώρα είναι η εξής. Αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου της αριστεράς, με άξονα όλες τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις, εμπροστοβαρός ιδιωτικοποιήσεις και μεγάλη μείωση των κρατικών δαπανών, έτσι ώστε να πετύχουμε άμεσα τη μείωση των φόρων κατά 50%. Μόνο η φιλελευθερωποίηση της οικονομίας μας και η μείωση των φορών θα φέρει ξένες επενδύσεις και θα αντιστρέψει τον υφεσιακό οικονομικό μας κύκλο, ώστε να γεννηθούν θέσεις εργασίας και να μείνουν τα παιδιά μας εδώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας υποψηφιός μου που θέλει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα είμαστε όλοι ξεκάθαροι, ότι κανένας μας δεν ζητάει εντολή από τον Δημοκράτη για να προχωρήσει στην κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και αν κάποιος από τους τέσσερις έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του, ζητώ να το ξεκαθαρίσει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πάντως πριν την Κυριακή. Αν το κάνει πριν την Κυριακή και εκλεγεί, θα έχει λάβει αυτό που λέμε στις δημοκρατίες πολιτική νομιμοποίηση για τον πράξη. Και σε αυτήν την περίπτωση είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε την εντολή των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εάν όμως δεν το έχει ξεκαθαρίσει και πάει να το πράξει εκ των υστέρων, έχοντας κοροϊδέψει τις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, τότε με συγχωρείτε, εκεί θα μπορούσε να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.